Καλησπέρα σας, κύριε Κουταλάκη. Αν μας ακούτε. Καλησπέρα σε όλους. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε λίγο το στίγμα, μιας και είμαστε πάρα πολύ κοντά πλέον στην εκλογική μάχη, για το πώς, ποιο είναι το διακύβευμα για σας στις εκλογές που έρχονται. Ναι. Πρώτα απ' όλα έτσι να πω δύο λόγια για ποιο λόγο η οργάνωσή μας, η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές. Πρώτα απ' όλα επιχειρεί να δώσει μια χρήσιμη επιλογή στους εργαζόμενους, τους νέους και τους φτωχούς της χώρας μας. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές για να καταγγείλει την πολιτική όλων των αστικών κομμάτων, ανεξαιρέτως, την πολιτική των μνημονίων που έχουν εξοντώσει την ελληνική κοινωνία επί μια δεκαετία και που τείνουν να μετατρέψουν τη χώρα μας σε μια αποικία χρέους και εμάς τους εργαζόμενους σε σύγχρονους δολοπάρικους. Για να αναδείξουμε την αναγκαιότητα της σύγκρουσης που πρέπει να έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το στρατηγικό επιτελείο δηλαδή της πιο βάρβαρης επίθεσης στα δικαιώματα και στις κατακτήσεις μας. Για να αντιπαρατεθούμε με τα αντιδραστικά ιδεολογήματα του ρατσισμού, του εθνικισμού, που αυτά πλασάρονται πάρα πολύ έντεχνα από τα φασιστικά ή ακροδεξιά κόμματα όπως είναι η Χρυσή Αυγή, Βελόπουλος και όλα τα υπόλοιπα που έχουν έτσι βγει στην επιφάνεια. Αλλά καλλιεργούνται δυστυχώς και με τον έναν και τον άλλον τρόπο και από τα μεγάλα αστικά κόμματα, προκειμένου οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι να μην βλέπουν τα πραγματικά προβλήματα. Και τέλος, για να προβάλλουμε ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, που αφορά την τεράστια κοινωνική πλειοψηφία. Ένα αντίστροφο μνημόνιο το έχουμε βαφτίσει εμείς, ενάντια σε όλους αυτούς που μας έχουν βυθεί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Τώρα, για μας θεωρούμε ότι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Γιατί το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε ζήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ελληνική κοινωνία την έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι υπεύθυνη γι' αυτό και για τα μνημόνια και για την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ μεγάλο θράσος να βγαίνουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, σαν να μην έχει ποτέ, σαν να μην ήταν ποτέ στην εξουσία, έτσι. Και να θεωρεί ότι θα φέρει μια καινούργια πνοή, θα φέρει τη λύση στη νεολαία, στους εργαζόμενους και σε ολόκληρη την κοινωνία. Αλλά ούτε Μητσοτάκη, γιατί πραγματικά έχει ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο, να μην ξεχνάμε. Έχει προδώσει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Ορίστε, για τον κύριο Τσίπρα μιλάτε, γιατί προηγουμένως είπατε για το Μητσοτάκη, γι' αυτό λέω, μάλλον. Ναι, έχω πάει στο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων στην κυβέρνηση που υπάρχει τώρα, η οποία μην ξεχνάμε είναι αυτή η οποία το ναι το έκανε όχι. Έχει προδώσει τις προσδοκίες χιλιάδων εργαζομένων και φτωχολαϊκών στρωμάτων που τους ψήφισαν. Έχει ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο. Έχει φέρει μέτρα τα οποία είναι, όπως είναι παραδείγματος χάρη το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Κατρούγκαλου, που ουσιαστικά κατακρεουργεί τις συντάξεις και πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να μιλάμε έτσι πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι όλα αυτά τα έχουν ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια με την διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και μετά με ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουμε ζήσει όλοι στο πετσί μας. Οπότε εμείς αυτό που λέμε είναι τι? Ότι πρέπει εκ του αποτελέσματος να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας όλοι, οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι και οι φτωχοί, και να ψηφίσουμε την ΟΚΔΕ, γιατί είναι πραγματικά μια χρήσιμη επιλογή. Η οργάνωσή μας έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την κοινωνία, μια πρόταση που βγαίνει μέσα από την καθημερινότητα και μέσα από τους αγώνες που κάνουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στις γειτονιές. Μέσα από τα σωματεία, είτε και στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο, και έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία θα την εφαρμόσουμε εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι. Όχι επαγγελματίες πολιτικοί, όχι πολιτικοί από τζάκια. Γι' αυτό και όλοι στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ είμαστε εργαζόμενοι, άνεργοι, μετανάστες, φοιτητές, οι οποίοι έχουμε μια καθημερινή ενασχόληση με το, όχι απλά ενασχόληση, μια καθημερινή πάλι, να το πω έτσι, και το πώς θα βελτιώσουμε τη δικιά μας ζωή, αλλά και τη ζωή της υπόλοιπης κοινωνίας και των υπόλοιπων εργαζομένων μαζί. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό το κομμάτι κάτι. Επειδή γίνεται και πολλή κουβέντα το τελευταίο διάστημα σχετικά με το τι θα γίνει στα εργασιακά και το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα.
η δική σας θέση ποια είναι πάνω σε όλα αυτά τα, σε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά ναι. δεδομένα. Γιατί έχουμε πολλά, δεν ξέρουμε τι ναι. από όλα αυτά θα εφαρμοστεί. Δυστυχώς ναι. τα μνημόνια, η οικονομική κρίση και τα μνημόνια έχουν καταστρέψει, να το πούμε έτσι απλά, αυτό που λέμε εργατική νομοθεσία. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δικαιώματα, είτε σαν νόμους, δεν υπάρχουν δηλαδή σαν νόμους, ή δεν υπάρχει, δεν εφαρμόζονται από τους ίδιους τους εργοδότες, mm-hmm. δίνοντάς τους αέρα όμως οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Mm-hmm. Εμείς αυτό που λέμε, και όχι μόνο το λέμε, το κάνουμε και πράξη, και έχουμε παραδείγματα που μπορώ να πω. Εγώ παραδείγματος χάρη είμαι διανομέας φαγητού, μέλος της Επιτροπής Αγώνας Διανομέων, mm-hmm. Η οποία παλεύουμε εδώ και 2 χρόνια να αλλάξουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουμε εμείς οι ντελιβεράδες. Νομίζω έχει γίνει γνωστό πανελλαδικά και στην ίδια τη Θεσσαλονίκη. Και με πολλές απώλειες στο συγκεκριμένο κλάδο. Και με πάρα πολλές απώλειες, δυστυχώς, με 17 νεκρούς μέχρι τώρα. Mm-hmm. Μέσα από τον αγώνα που έχουμε κάνει, και αυτό το βάζω ως παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους, διεκδικήσαμε 15% αύξηση στην ειδικότητά μας, mm-hmm. και άλλες παροχές που πρέπει και είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να μας τα παρέχουν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μόνο με αγώνες ενωτικούς, επίμονους, με υπομονή, mm-hmm. και με ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και τακτικής, μπορούμε να διεκδικήσουμε ξανά, mm-hmm. όχι μόνο όσα μας έχουν κατακλέψει οι προηγούμενες, αλλά και αυτή η κυβέρνηση, mm-hmm. αλλά και ακόμα περισσότερα δικαιώματα, αλλά και μια διαφορετική κοινωνία. Γιατί αυτή η κοινωνία στην οποία ζούμε, η οποία είναι καπιταλιστική, σαπίζει και σαπίζει επάνω μας. Είναι και το θέμα του πολέμου πάρα πολύ έντονο, mm-hmm. και πρέπει, θέλω να το βάλω και αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Όλα αυτά που γίνονται δηλαδή και με την Τουρκία, πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κίνδυνο του πολέμου, είναι ακριβώς να δημιουργήσουμε εμείς μία κυβέρνηση των εργαζομένων με ένα δικό μας πρόγραμμα που να λέει τι. Ότι πρέπει να διαγράψουμε το χρέος, ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ, έτσι. Mm-hmm. Ότι πρέπει να εθνικοποιήσουμε τους τομείς κλειδιά της παραγωγής και της οικονομίας. Ότι πρέπει να πάρουμε τον πλούτο που όπου υπάρχει. Σήμερα διάβαζα ένα άρθρο σε ένα site που έλεγε για τις 200 μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδας, τα πόσα δισεκατομμύρια κέρδη έχουν. Mm-hmm. Μόνο που αυτά τα κέρδη, μ' ακούτε? Ναι, ναι, σ' ακούω φυσικά. Ναι, μόνο που αυτά τα κέρδη δυστυχώς δεν επιστρέφουν, mm-hmm. Στους ίδιους εργαζόμενους. Επειδή όμως δεν επιστρέφουν, σίγουρα πρέπει να τα πάρουμε. Αυτό λέμε εμείς στην ΟΚΔΕ. Mm-hmm. Εμείς πιστεύουμε ότι μια ψήφο στην ΟΚΔΕ είναι μια χρήσιμη επιλογή, είναι mm-hmm. πλέον η μόνη επιλογή. Mm-hmm. Πρέπει να ψηφίσουμε ΟΚΔΕ όχι μόνο ως ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά γιατί πρέπει να ενισχύσουμε και μια επαναστατική δύναμη. Mm-hmm. Η ψήφο στην ΟΚΔΕ είναι γιατί η ΟΚΔΕ μιλάει πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν έχει πει ποτέ ψέματα σε κανέναν εργαζόμενο, σε κανέναν φτωχό, σε κανέναν νεολαίο. Mm-hmm. Αυτό που λέμε στην ίδια την κοινωνία και στους εργαζόμενους είναι ότι πρέπει να πάρουμε εμείς την τύχη στα χέρια μας. Ζήσαμε ΠΑΣΟΚ, ζήσαμε Νέα Δημοκρατία, ζήσαμε ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα πρέπει να το αναφέρω και αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ακόμα ένα πολύ μεγάλο κακό. Έχει λασπολογήσει αυτό που λέμε αριστερά και αγώνες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ. Δεν είναι αυτή ναι. η αριστερά, mm-hmm. δεν είναι αυτοί οι αγώνες που θεωρούν ότι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η λογική του μικρότερου κακού, mm-hmm. την οποία μας έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Να ρωτήσω και κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κατά πόσο το αριστερό πρόσημο το οποίο φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πολιτικές του δεν ήταν ακριβώς αριστερές. Δεν είναι αριστερές. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι ντροπή να το λέμε αυτό, mm-hmm. το πράγμα. Δεν είναι αριστερή η πολιτική. Mm-hmm. Είναι μια νεοφιλελεύθερη πολιτική, mm-hmm. εισάξια με την πολιτική που θέλει να φέρει και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την πολιτική της Δημοκρατίας. Την έχουμε ζήσει. Mm-hmm. Με απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις και μνημόνια, mm-hmm. και ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να την επαναφέρει. Απλώς ήθελα να ρωτήσω πόσο έχει επηρεάσει όλο αυτό το πράγμα, γιατί η ΟΚΔΕ είναι ένα κίνημα το οποίο δραστηριοποιείται και στο δρόμο. Πόσο έχει επηρεάσει τα κινήματα όλη αυτή η πολιτική που έχει ακολουθεί από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπουμε πλέον εκείνη τη μαζικότητα που βλέπαμε, ναι. Αν μου επιτρέπετε το σχόλιο. Ναι, με το. Τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του έχει φέρει μια απογοήτευση. Έχει φέρει μέσα στην κοινωνία, τέλος πάντων, μια ητοπάθεια. Ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Οπότε ας αρκεστούμε σε επιδοματάκια. Ας αρκεστούμε έτσι σε μικρά πραγματάκια τα οποία υποτίθεται θα καλυτερεύσουν και θα βελτιώσουν τη ζωή μας, την οποία ούτε την καλυτερεύουν ούτε την βελτιώνουν. Αντιθέτως, μαθαίνουμε σε μια νοοτροπία και σε μια κουλτούρα οι εργαζόμενοι και οι νεολαίοι ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, ότι δεν μπορούμε να οργανωθούμε και να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Οπότε, ας αρκεστούμε, ας πούμε, σε ένα επίδομα 100-200 ευρώ, σε ένα μισθό 500 ευρώ, δηλαδή σε ψίχουλα. Εμείς ακριβώς λέμε το ακριβώς αντίθετο, ότι όχι, εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη, έχουμε τις δυνατότητες, είμαστε αυτοί που παράγουμε τον πλούτο, ωραία, οπότε μπορούμε και πρέπει να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας, πρέπει να πάρουμε, να δημιουργήσουμε εμείς μια κυβέρνηση των εργαζομένων, πρέπει να πάρουμε τον πλούτο από όπου υπάρχει, για να μπορέσουμε έτσι να τον επιστρέψουμε στην ίδια την κοινωνία, στους ίδιους τους εργαζόμενους και στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό που βάζω τώρα, αλλά είναι και αυτό που είπα πριν, το ζήτημα του πολέμου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά τα κόμματα, τα αστικά κόμματα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική, μπορούν πολύ εύκολα να μας οδηγήσουν σε ένα πόλεμο. Το έχουν κάνει και σε άλλες χώρες. Έχουν καταστρέψει χώρες και ολόκληρες κοινωνίες με τις πολιτικές τους. Το βλέπουμε στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, ακόμα και μέσα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα πλέον είναι ξεκάθαρα. Οι εργαζόμενοι βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Το ότι ψηφίσανε Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές ήταν για να τιμωρήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ότι έχουν... όπως πολλοί λένε και αριστεροί, ότι έχουν απογοητευτεί τόσο πολύ ή έχουν ιτηθεί οι εργαζόμενοι. Όχι, δεν είναι αυτά τα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα είναι ότι απλά θέλουν να τιμωρήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Απλά οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα χρειάζονται μια διέξοδο, χρειάζονται μια συγκεκριμένη πολιτική που να τους βγάζει από αυτά τα καθημερινά διέξοδα και πιστεύουμε ότι αυτή την πολιτική την έχουμε εμείς, αν εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι πιστέψουμε στις δυνάμεις μας. Αποκτήσουμε μια αυτοπεποίθηση ως εργαζόμενοι και ότι μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία υπέρ μας. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κουταλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας.